Πέρα από τις ευχαριστίες μου στην Οργανωτική Επιτροπή, θέλω να ευχαριστήσω αυτό το εξαιρετικό ακροατήριο που Σάββατο μεσημέρι, πεινασμένοι, κουρασμένοι και βομβαδισμένοι με τεράστια ποσότητα πληροφορίας, παραμένετε εδώ, σταθεροί, ακλόνητοι, στο σκοπό σας να μάθετε ογκολογία. Σας συγχαίρω πραγματικά. Όπως καταλάβατε, η ογκολογία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέω εγώ εφαρμοσμένη μοριακή βιολογία. Οι μοριακοί βιολόγοι ανακαλύπτουν. Οι φαρμακοποιοί και οι εταιρείες βρίσκουν φάρμακα για τους στόχους που ανακάλυψαν οι βιολόγοι και εμείς τα χρησιμοποιούμε στην πράξη με την υποχρέωση να κατανοούμε τι κάνουμε. Και ακούσατε πάρα πολλά προηγουμένως σχετικά με τη δυσκολία του να κατανοούμε τι κάνουμε. Στη σύγχρονη λοιπόν βιολογία ασχολούμαστε πάρα πολύ με τους βιοδείκτες. Τι είναι βιοδείκτης? Είναι ένας παράγοντας που θα μας πει εάν μια συγκεκριμένη θεραπεία θα έχει καλά αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο ασθενή. Ακούσατε πολλά παραδείγματα και η σύγχρονη ογκολογία χωρίς βιοδείκτες είναι ουσιαστικά τυφλή. Ένας προβλεπτικός βιοδείκτης πρέπει να έχει την ικανότητα να μεταφέρει αυτή την καμπύλη επιβίωσης σε αυτή την καμπύλη επιβίωσης μόνο εάν υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, δεν γίνεται τίποτα με τη θεραπεία την οποία στοχεύουμε. Η έξυπνη λοιπόν ογκολογία πρέπει να ανακαλύπτει σε κάθε είδος όγκου το κατάλληλο βιοδείκτη, ο οποίος θεωρητικά θα στοχεύεται αποτελεσματικά και όπως ακούσατε προηγουμένως, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, από το κατάλληλο φάρμακο που θα ανεβάσει την καμπύλη επιβίωσης. Ένας άλλος ασθενής με τον ίδιο καρκίνο μπορεί να μην έχει το βιοδείκτη αυτό, δεν πρέπει να πάρει αυτό το φάρμακο. Μπορεί να πάρει όμως ένα άλλο, αν έχει άλλο βιοδείκτη. Ο πιο καλός μας φίλος και πιστός φίλος στην μοριακή ογκολογία είναι η τεχνική PCR. Είναι αρκετές δεκαετίες που είναι γνωστή. Την οφείλουμε σε μερικούς θερμόφιλους οργανισμούς που έχουν μια πολυμεράση, η οποία αντέχει σε υψηλή θερμοκρασία των 60 βαθμών. Όπως ξέρετε, αυτοί ανακαλύφθηκαν σε θερμές πηγές, νομίζω στην Αμερική. Η τεχνική PCR, όσοι έχετε κάνει πανεπιστήμιο βιοχημεία, μάλλον την ξέρετε, εφαρμόζει πάρα πολλούς κύκλους πολλαπλασιασμού ενός συγκεκριμένου τμήματος DNA, το οποίο στοχεύουμε. Στοχεύουμε ένα συγκεκριμένο γονίδιο ή περιοχή του DNA, το πολλαπλασιάζουμε με τεχνική του PCR και μετά το αναλύουμε με μια μικρή ακολουθία, sequencing δηλαδή, με σκοπό να δούμε αν έχει αυτή η περιοχή μετάλλαξη. Έχουμε σχετικά γρήγορα αποτελέσματα, είναι σχετικά φτηνή η τεχνική, τη χρησιμοποιούμε κατά κόρον στην σύγχρονη ογκολογία, απαιτεί λίγο ιστό, αλλά έχει το μεγάλο αυτό μειονέκτημα ότι ανοιχνεύει μόνο αυτό το οποίο σκοπεύουμε. Δηλαδή έχει προκαθορισμένο στόχο. Δεν μπορούμε να κάνουμε PCR για να ανακαλύψουμε αν υπάρχουν 50 μεταλλάξεις σε έναν όγκο. Αλλά στην κλινική πράξη πάρα πολλές φορές ενδιαφερόμαστε για το αν υπάρχει μία συγκεκριμένη μετάλλαξη. Και θα σας δείξω παραδείγματα. Και βέβαια έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό το τεράστιο τέρας στην εξέλιξη της μοριακής βιολογίας, το τέρας που λέγεται Next Generation Sequencing, που είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό επίτευγμα της σύγχρονης τεχνικής που μπορεί να κάνει παράλληλη πλήρη αλληλούχηση μεγάλου αριθμού γονιδίων και πολύ γρήγορα, και θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτό προς το τέλος της ομιλίας. Πριν προχωρήσω παραπάνω, είναι σημαντικό ένα έξυπνο ακροατήριο όπως εσείς να μπορείτε να κάνετε τις εξής διακρίσεις και έχουν πάρα πολύ σημασία στην κλινική πράξη. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες τεχνικών και αντιδραστηρίων. Η πιο στενή κατηγορία είναι τα συνοδευτικά διαγνωστικά. Για κάθε συγκεκριμένη χρήση ενός καινούριου φαρμάκου πρέπει να υπάρχει ένα τεστ, το οποίο να είναι το τεστ με το οποίο εγκρίθηκε το φάρμακο αυτό. Δηλαδή, να ανοιχνεύεται ο βιοδείκτης με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, στην οποία απεδείχθηκε από τις κλινικές μελέτες ότι αν τις κάνουμε, τότε ο βιοδείκτης πραγματικά προβλέπει την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Σε πάρα πολλά σημαντικά φάρμακα είναι σημαντικό να γίνεται έτσι η μελέτη, και αυτό αφορά και το PD-1, όπως ακούσατε. Και πραγματικά σε εμάς, στα δικά μας νοσοκομεία, χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνικές όπου είναι διαθέσιμες. Υπάρχουν βέβαια και τεχνικές που έχουν ελεγχθεί και πληρούν πλήρες προϋποθέσεις για χρήση σε διαγνωστικές εξετάσεις. Γίνεται συχνά σε λιγότερο σημαντικά θέματα. Υπάρχουν τεχνικές που αφορούν μόνο κλινικές μελέτες και μπορεί κανείς να σας αγοράσει το εμπόριο, τα αντιδραστήρια, και υπάρχουν in-house τεχνικές. Εδώ λίγη προσοχή. Εγώ, ας πούμε, ανοίγω ένα μοριακό εργαστήριο και λέω την τεχνική την οποία οι άλλοι σας την πουλάνε 250 ευρώ. Εγώ μπορώ να αγοράσω κινέζικα αντιδραστήρια, να ανιχνεύσω υποτίθεται τον ίδιο παράγοντα και να την πουλάω 100 ευρώ.
για να κερδίσω πελατεία. Επειδή η ιατρική είναι και εμπόριο και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά, αυτές οι τεχνικές πρέπει να ελέγχονται πάρα πολύ καλά, ICO κλπ. Και να είναι το εργαστήριο αξιόπιστο. Διότι είναι δύσκολο να εναποθέσουμε την θεραπεία ενός ασθενούς ανθρώπου, δηλαδή, σε ένα εργαστήριο το οποίο δεν έχει καλά διαπιστευμένο. Και για λόγους εμπορικότητας υπάρχουν δυστυχώς και αυτά. Κλείνω αυτό το θέμα γιατί είναι τεράστιο. Λίγα λόγια για να καταλάβετε τι εννοώ με τους βιοδείκτες. Είδατε προηγουμένως ότι αν αναλύσουμε με whole genome sequencing το καρκίνο του πνεύμονος, θα δούμε πάρα πολλές υποκατηγορίες σε σχέση με τις μεταλλάξεις που βρίσκομαι. Αν λοιπόν τύχει ο ασθενής μας που έχει καρκίνο του πνεύμονος να έχει μετάλλαξη στο EGFR, στο γονίδιο EGFR, παράγεται μια αφύσικη πρωτεΐνη του EGFR, ο οποίος είναι αυξητικός υποδοχέας, είναι ενεργή από μόνη της και αυξάνει τον πολλαπλασιασμό του κυττάρου. Υπάρχει λοιπόν αντίδοτο, το Happy Jeffy, την είπαμε προκειμένου, υπάρχουν και άλλα. Αν τη δώσουμε σε ασθενείς που έχουν τη μετάλλαξη της EGFR, δηλαδή έχουν το κατάλληλο στόχο για αυτό, βλέπετε ότι έχουν καλύτερη πορεία σε σχέση με τη χημειοθεραπεία. Αν όμως οι ασθενείς δεν έχουν το κατάλληλο στόχο, καλύτερα να είχαν πάρει χημειοθεραπεία και όχι το στοχευμένο φάρμακο. Μια τρομακτικά διαφορική ανταπόκριση σε σχέση με την ύπαρξη του βιοδείκτη. Το χρησιμοποιούμε στην πράξη αυτό, βέβαια. Σε κάθε ασθενή του πνεύμονος ή σχεδόν σε κάθε, στέλνουμε στο εργαστήριο το μοριακό να κάνει PCR για το συγκεκριμένο γονίδιο, έχει ή δεν έχει τη μετάλλαξη. Και δρούμε αντίστοιχα. Το ίδιο και για το κριζότινιπ, το οποίο παλιά βασιζόταν στην ανείχνευση του ALK με τεχνική in situ hybridization και τώρα με ανοσοστοχημία, παρόμοια αποτελέσματα. Τώρα, ακούσατε προηγουμένως ότι μια μικρή μειοψηφία του καρκίνου του πνεύμονος έχει μετάλλαξη στον BRAF, το οποίο είναι συχνό στα μελανόματα. Είπε ο κ. Ζανίνης ότι δεν έχει σημασία αν η συγκεκριμένη μετάλλαξη που είναι σημαντική για τον πολλαπλασιασμό του όγκου είναι στον καρκίνο του πνεύμονος ή οπουδήποτε αλλού ή στο μελάνωμα. Πραγματικά, το 3% των ασθενών του πνεύμονος που έχουν αυτή τη μετάλλαξη είναι τυχεροί γιατί έχουμε βρει ένα φάρμακο το οποίο δημιουργεί τρομακτικές ανταποκρίσεις σε αυτούς τους ασθενείς. Εντυπωσιακές ανταποκρίσεις και μακροχρόνιες για μια νόσο στον καρκίνο του πνεύμονος. Γιατί η ανάπτυξη του όγκου αυτού βασίζεται στην ύπαρξη αυτής της μεταλλάξεως. Είμαστε τυχεροί, εν προκειμένου. Και υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα τα οποία για λόγους συντομίας δεν θα αναφέρω. Αυτό που ακούστηκε προηγουμένως, μια καινούργια εξέλιξη στην διαγνωστική μοριακές τεχνικές της ογκολογίας, είναι ότι μπορούμε να ελέγχουμε και στο πλάσμα του αίματος την ύπαρξη αυτών των μεταλλάξεων, πάλι με στοχευμένο τρόπο. Είναι πολύ καλή η συσχέτιση του αίματος σε σχέση με τον ιστό. Και έτσι πολλές φορές μπορούμε να παίρνουμε πληροφορίες χρήσιμες χωρίς να καταφεύγουμε σε βιοψίες. Λίγα λόγια του καρκίνου του εντέρου. Υπάρχουν πολλές μεταλλάξεις που μπορούμε να ανιχνεύσουμε πάλι με τεχνικές sequencing ή PCR, κυρίως με PCR, και έχουν και κλινική σημασία γιατί υπάρχουν αντίστοιχα φάρμακα. Για το μελάνωμα, ακούσατε λίγα λόγια, υπάρχει η κύρια μετάλλαξη του BRAF, που είναι συχνή περίπου στα μισούς ασθενείς με μελανώματα. Μεγάλη σημασία στην κλινική πράξη, γιατί υπάρχουν τουλάχιστον δύο φάρμακα με πολύ καλά αποτελέσματα. Παράδειγμα, τι θα πει πολύ καλό αποτέλεσμα στο μελάνωμα? Το μελάνωμα μέχρι πριν από λίγο ήταν μια τρομακτική αρρώστια. Ουσιαστικά δεν είχαμε καμία θεραπεία, η χημειοθεραπεία έκανε ελάχιστα πράγματα. Όταν βλέπαμε ασθενείς με μελάνωμα και συχνά είναι νέοι, στεναχωριόμασταν, γιατί δεν είχαμε πολλά να προσφέρουμε. Αν όμως ο ασθενής αυτός τύχει να έχει μετάλλαξη στον BRAF, η πιθανότητα να έχει ανταπόκριση στο χάπι αναστολέα του BRAF είναι τρομακτική. Εδώ πέρα είναι η μηδέν, η βάση. Όλοι αυτοί οι ασθενείς που είναι από κάτω είχαν ανταπόκριση ανάλογη με την πτώση αυτής ράβδου, με το waterfall plot, όπως λέμε. Πολύ λίγοι ασθενείς είχαν επιδείνωση. Αυτό που οι νέοι οικολόγοι τώρα το βλέπουν σαν κάτι συνηθισμένο, για εμάς τους λίγο παλαιότερους, είναι μια εντυπωσιακή πρόοδος. Και αντίστοιχα η επιβίωση. Αλλά όπως ακούσατε, οι στόχοι δεν είναι μόνο ένας σε κάθε όγκο. Συνήθως είναι πολλαπλή. Συνήθως χρειαζόμαστε συνδυαστικές θεραπείες. Οι συνδυαστικές θεραπείες έχουν πολλές τοξικότητες. Ο δρόμος είναι μακρύς, δυσβάστακτος και δύσκολος. Αλλά προχωράμε με αργά και μικρά και αποφασιστικά βήματα. Λίγα λόγια για το sequencing, για την αλληλούχηση δηλαδή του DNA και τελειώνω, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα της σύγχρονης ογκολογίας, αλλά όχι μόνο ογκολογίας. Παλιά είχαμε την Sanger sequencing, μια βραδεία τεχνική
Προσθέταμε σε ένα κομμάτι του DNA με έκκληση, με ειδικές βάσεις, μια φθορίζουσα βάση. Μετά ελέγχαμε το φθορισμό και καταλαβαίναμε ποια βάση κολούσε στην αλυσίδα του DNA, η οποία επιμηκυνότανε. Πολύ δύσκολη τεχνική και πανάκριβη. Έχουμε όμως whole genome sequencing, η οποία μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα, έχει γίνει πολύ φτηνή, συνέχεια βελτιώνεται, είναι περίπου σαν τους υπολογιστές και τα transistors. Αυτό είναι το transistor, ας πούμε, και αυτά είναι τα τσιπάκια της σιλικόνης. Τέτοια σχέση αποδοτικότητας έχουν αυτά. Πού βασίζεται το Next Generation Sequencing? Ουσιαστικά γίνεται ένα είδος ενίσχυσης πολλών κομματιών του DNA, του υλικού που εξετάζουμε, τα οποία επικαλύπτονται. Τρομακτικά μεγάλος αριθμός κομματιών DNA, που μπορεί να είναι από 30 ως 100 ως 200 βάσεις περίπου, που αλληλοεπικαλύπτονται. Δεν είναι όμως τα ίδια κομμάτια, δηλαδή το DNA κόβεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και μετά δημιουργείται ένας τεράστιος αριθμός πληροφοριών και μετά αυτά τα κομμάτια του DNA, φυσικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές μεγάλης ισχύως, ταιριάζουν μεταξύ τους. Και βλέπει ο υπολογιστής ότι αυτό το κομμάτι ταιριάζει με αυτό, δηλαδή ταιριάζουν οι βάσεις. Και αυτό το κομμάτι ταιριάζει με αυτό, αυτό το κομμάτι ταιριάζει με αυτό, και έτσι κτίζει σιγά σιγά με μια στατιστική πιθανότητα, η οποία είναι πολύ υψηλή, όλη την αλυσίδα του DNA. Τρομακτική ποσότητα πληροφορίας, μεγάλες εταιρείες έχουν μπει στο παιχνίδι εδώ και λίγα χρόνια. Κάθε εταιρεία έχει τη δική της μεθοδολογία. Δεν είναι όλες ίδιες, αλλά όλες περίπου βασίζονται σε παρόμοιες μεθόδους. Με αποτέλεσμα, το κόστος του sequencing έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά τα τελευταία χρόνια και σχεδόν με $1,000 μπορεί να έχετε την αλληλουχία του DNA σας. Και μερικοί άνθρωποι το έχουν κάνει αυτό. Αλλά γιατί το κάνανε? Αν εγώ τώρα πάω να δώσω το DNA μου για να πάρω την αλληλούχησή μου, θα μου δώσω ένα βιβλίο με αρκετές σελίδες, μπορεί να είναι και 50 σελίδες, 80 σελίδες, που θα έχει γραμμή-γραμμή τη σειρά των βάσεών μου. Τι μπορώ να καταλάβω εγώ από αυτό? Η ανάλυση αυτών των δεδομένων είναι τρομακτικά δύσκολη. Έχω δει τέτοια βιβλιαράκια, σε μερικά σου με λένε, έχεις την παραλλαγή, το αλληλόμορφο, το οποίο προδιαθέτει να πάθεις 10% πιο συχνά άνοια στην ηλικία των 70. Τι μπορούμε να κάνουμε αυτό? Έχεις το αλληλόμορφο, το οποίο έχει δειχθεί ότι έχει μια συσχέτιση με την εμφάνιση, ξέρω εγώ, αμυατροφικής lateral sclerosis, που φυσικά δεν το έχω πάθει. Δηλαδή, η ανάλυση της τεράστιας πληροφορίας που θα πάρουμε είναι δύσκολη. Όλα αυτά γίνονται σε μικροαντιδράσεις, σε μικρά κυταράκια, σε cells δηλαδή, διαμέτρου λίγων μικρών, εκατομμύρια τέτοια σε κάθε ανάλυση, και όπως καταλαβαίνετε, χωρίς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην πολλαπλότητα αυτής της αναλύσης δεν ήταν εφικτό. Επίσης, το NGS, και τελειώνω, έχει πάρα πολλά ενδιαφέρουσες εφαρμογές σε άλλα είδη βιολογικών ερευνών. Παράδειγμα, εδώ πέρα είναι η ποσότητα του DNA στον ανθρώπινο πυρήνα, εδώ είναι στο βαμβάκι, εδώ είναι στο ζαχαροκάλαμο και εδώ είναι στο σιτάρι. Βρέθηκε με την αλληλούχηση ότι το DNA του σιταριού είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερο από το δικό μας, γιατί έχει πολλές ενισχύσεις και επαναλήψεις στο DNA. Άρα, αυτό μας κάνει λίγο να είμαστε ταπεινοί και να σκεφτόμαστε τη σχέση μας με τη φύση λίγο διαφορετικά. Επίσης, με Next Generation Sequencing μπορούν να κάνουν βιολογικές μελέτες για την εξέλιξη των ειδών, την μετακίνηση ειδών, αυτά που βλέπετε κάθε φορά και στις εφημερίδες. Τελειώνοντας, η πιο πρακτικά όμως σημαντική εφαρμογή είναι η ανάπτυξη φτηνών μεθόδων ανιχνεύσεως μεταλλάξεως γονιδίων που σχετίζονται με τον καρκίνο. Αν έχουμε μια οικογένεια που έχει επίπτωση καρκίνου συχνή, παλιά λέγαμε να ψάξουν, αν είχε γυναίκα καρκίνο του μαστού, να ψάξουν το BRCA, μάτι και το PRC2. BRCA2. Και αυτά κόστησαν και 1.500 ευρώ, αν θυμάστε, πριν μερικά χρόνια. Τώρα μπορούμε να έχουμε ένα απλό τεστ που κοστίζει περίπου 400 ευρώ και να έχουμε έλεγχο όχι μόνο του BRCA και του BRCA2, αλλά μιας πλειάδας άλλων γονιδίων που έχουν συσχετιστεί οι μεταλλάξεις τους με αυξημένη πιθανότητα καρκίνου. Και αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό, μπορεί να το κάνει ο καθένας που έχει λόγο να το κάνει. Πάντα όμως, σημασία σε όλα αυτά, και τελειώνω, είναι να ξέρει κανείς πώς να αναλύει τα δεδομένα, και εκεί μετατοπίζεται τώρα πια η σημασία της αναλύσης του γονιδίου. Βέβαια, θυμίζω ότι από το DNA μας μόνο το 2% μεταγράφεται,
Το υπόλοιπο είναι σιωπηλό. Τι κάνει αυτό το σιωπηλό DNA, δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνει. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες στο θέμα αυτό. Τα πράγματα ποτέ δεν είναι τόσο απλά και τόσο γραμμικά όσο τα θέλει το μυαλό μας. Τα ακούσατε αυτό και από τους προηγούμενους ομιλητές. Το θέμα είναι τεράστιο, ενδιαφέρον και νομίζω θα μας οδηγήσει πολύ μακριά, αλλά θέλει ακόμα χρόνο. Το φάρμακο για το καρκίνο δεν το βρήκαμε, παρόλο ότι λένε οι εφημερίδες και οι φυλάδες που λένε ότι το κρύβουν οι γιατροί και οι φαρμακευτικές εταιρείες. Αλλά θα βρούμε πάρα πολλά φάρμακα που είναι χρήσιμα για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.